Καλησπέρα σε όλους. Χαιρετίζω αυτήν εδώ την ημερίδα που έχει σχέση με τον Ανδρακικό. Το περιβάλλον μας αφορά, έχει σχέση με την επιβίωση του καθενός από εμάς και δεν αφορά μόνο τις περιοχές που περιβρέχει ο Ανδρακικός, αφορά την Ελλάδα και αφορά ολόκληρο το οικολογικό σύστημα. Επομένως, είναι πολύ σημαντική αυτή η ημερίδα, με την οποία θα ενημερωθούμε για αυτό το έργο που έγινε, όπως μας είπε ο κύριος καθηγητής. Χρειάζεται συνεργασία όλων των φορέων, χρειάζεται αλληλεγγύη, χρειάζεται προσπάθεια και πάνω απ' όλα βούληση για να κρατηθεί καθαρός ο Ανδρακικός. Το παρόν και το μέλλον του Ανδρακικού αφορά και το παρόν και το μέλλον όλων των ανθρώπων που ζουν σαν στις περιοχές αυτές που περιβρέχει, όπως είπα λίγο νωρίτερα, ο Ανδρακικός. Επομένως, έχουμε καλή επιτυχία, αλλά πάνω απ' όλα δεν είναι θεωρητικό το θέμα να γίνονται ημερίδες, αλλά να γίνουν πράξη αυτά που σκέπτονται, αυτά που διαβουλεύονται οι ημερίδες και αυτά που αποφασίζονται στις ημερίδες με τη συνεργασία όλων. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια. Εκ μέρους του Περιφερειάρχη Υπήρου κ. Καθημάνη, του Αντιπεριφερειάρχη Μωμού Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, σας καλωσορίζω και εγώ στη σημερινή αυτή επιστημονική εκδήλωση. Όπως όλοι, γιατί βλέπω το ακροατήριο κάπως επιστημονικό, γνωρίζετε και πιστεύω να γνωρίζετε, η Περιφέρεια όλα, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μας, η Περιφερειακή Αρχή, ήταν αναγκός στην προσπάθεια, που καταβάλλεται για την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη του Ανδρακικού κόλπου. Η προσπάθεια αυτή οπωσδήποτε γίνεται από τους φορείς διαχείρισης, τα επιστημονικά ιδρύματα, ήμασταν σε ό,τι μας ζητήσαν κοντά τους, είμαστε πάλι στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε, απλώς αν που είστε καθημερωμένοι να μας τσιγκλάτε. Ό,τι μπορούμε σαν Περιφερειακή Αρχή, θα είμαστε αρρωγοί και θα σταθούμε σε όποια προσπάθεια κάνετε. Σας ευχαριστώ. Ας πάρω τον λόγο πιο ειδική. Επίσης, σήμερα το πρωί κάναμε μια περιοδία, ας το πούμε έτσι, στον Ανδρακικό κόλπο μέσα. Ειλικρινά μπορώ να σας πω ότι εγώ, παρόλο που έχω ξαναπάει, ένιωσα ότι μπήκα τυφλός μες στο καΐχι, λοιπόν, από γνώσεις και ότι βγήκα έχοντας το φως μου. Λοιπόν, θα σας τα πούν οι ειδικοί αναλυτικά στην ημερίδα. Ευχαριστώ και πάλι χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Αντιπεριφερειάρχε, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από μένα. Και θα πρέπει να ομολογήσω ότι με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τη σημερινή ημερίδα. Μια ημερίδα με θέμα τον Ανδρακικό. Και πρέπει να ομολογήσουμε ότι οι τέτοιες ημερίδες παρόμοιες, αλλά όχι σαν τη σημερινή που είναι καθαρά επιστημονική, έχουν γίνει πάρα πολλές. Εκεί που πρέπει σήμερα να κάνουμε ένα απολογισμό. Συνήθως εμείς οι πολιτικοί λέμε πολλά και οι λουποί με λίγα. Όσο λιγότερο λέμε τόσο καλύτερα. Πράγματι αυτά τα χρόνια έγιναν πολλά. Όσον αφορά πάνω απ' όλα την προστασία, τη διαχείριση και την αξιοποίηση του Ανδρακικού. Το θέμα έχει να κάνει πάνω απ' όλα με τη ρύπανση, με την προστασία των νερών του Ανδρακικού. Οι πηγές ρύπανσης εδώ και χρόνια έχουν καταγραφεί. Είτε αυτές είναι τα αστικά απόβλητα ή τα βιομηχανικά, είναι φυτοφάρμακα, λιπάσματα, όλα αυτά που επηρεάζουν τη ζωή στον Ανδρακικό. Εγώ δεν είμαι ειδικός να τα αναλύσω αυτά, αλλά αυτά πρέπει να τα αναφέρομαι για να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Πάνω απ' όλα ο Ανδρακικός είναι ένα σπάνιο οικοσύστημα, όπως ξέρετε προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες, Ραμσάρ, Natura, και από άλλες συνθήκες. Για μας εδώ η περιοχή είναι πηγή πλούτους. Και όσον αφορά την Πανίδα και όσον αφορά την Χλωρίδα. Προστατεύοντας νομίζω τον Ανδρακικό και αξιοποιώντας συγκεκριμένες μελέτες που έχουν να κάνουν με την προστασία των νερών του Ανδρακικού και όχι μόνο, προστατεύουμε την ίδια τη ζωή μας. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να πω ότι θα πρέπει να το δούμε σαν μια, είμαστε τυχεροί, σαν μια υπεραξία του τόπου μας, τον Ανδρακικό. Γι' αυτό χρειάζεται από όλους μας συντονισμένη προσπάθεια, συνεργασία πάνω απ' όλα, για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτή την προσπάθεια
και θα παρακολουθήσουμε το αποτέλεσμα της δουλειάς σας και θέλω να πω και να ευχηθώ το αποτέλεσμα αυτό να γίνει κατανοητό για την πολιτεία η οποία πρέπει να λάβει την ευθύνη να υλοποιήσει αυτό τη μελέτη σας και το έργο σας. Να είστε καλά. Γνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της πρότασης που υποβάλαμε, 5 φορείς από την περιοχή ή τη Δυτική Ελλάδα γενικότερα, σε συνεργασία και με το Πολυτεχνείο στην Αθήνα, και ενέκρινε αυτό το πρόγραμμα του οποίου τα αποτελέσματα θα δείτε. Άρα ήδη ένα πρώτο βήμα έχει γίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα παρακαλούσα λοιπόν την κυρία Κουμπάρου, που είναι η εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και εργάζεται στη δομή που παρακολουθεί και στηρίζει το πρόγραμμα, να μας ενημερώσει λίγο για το πλαίσιο στο οποίο υλοποιείται αυτή η δράση. Γιατί με αυτό το έργο μπορούμε να πούμε ότι διεκδικούμε και εμείς την πατρότητά. Γιατί εμείς λαμβάνουμε χαρτιά και μέσα από τα χαρτιά προσπαθούμε να φανταστούμε τι μπορεί να γίνει σε μια περιοχή. Και όταν γίνονται όλες αυτές οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που μας κουράζουν όλους και έχει βγει απόφαση ένταξης κατά εμάς που σημαίνει ότι είναι το εναντίο λάτισμα για να υλοποιηθεί ένα έργο, αρχίζουμε και φανταζόμαστε πώς υλοποιείται. Και υλοποιείται με πολλά προβλήματα, με πολλούς αγώνες και από εμάς. Και από τους φορείς μας, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία όλο αυτόν τον καιρό. Και ευελπιστούμε πάντα να γίνουν τα καλύτερα και το έργο να ολοκληρωθεί. Να ολοκληρωθεί οικονομικά, να ολοκληρωθεί το φυσικό του αντικείμενο. Και έτσι σήμερα που βρισκόμαστε μία μέρα πριν την επίσημη λήξη του προγράμματος, είμαστε λοιπόν πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε σε έναν τόπο ιδιαίτερα φιλόξενο. Για μένα είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι εδώ και μου άρεσε πάρα πολύ. Και ότι είδα και σήμερα πράγματα, είδα τον Αφρικικό και εγώ ίδια σήμερα μου έδωσε δυνατότητα ο κ. Κουτσικόπουλος να επισκεφτώ αυτόν τον τόπο για τον οποίο μιλάμε, τον οποίο βλέπαμε στα χαρτιά, στους χάρτες. Και πραγματικά να πω ότι ναι, είναι ευλογημένος αυτός ο τόπος και ότι μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα. Από την πλευρά η πολιτεία έδωσε λεφτά. Είναι μια εποχή περίεργη σήμερα να μιλάμε για λεφτά. Αλλά ναι, υπάρχει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο. Πέρα από το ΕΣΠΑ, γιατί όλοι έχουμε μείνει στο ΕΣΠΑ, υπάρχει και ένας άλλος μηχανισμός χρηματοδότησης. Και είναι ο ΕΟΚ, είναι ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος. Με αυτό το εργαλείο, λοιπόν, το έργο υλοποιήθηκε και σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τη λήξη. Τι είναι ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος? Θα πάμε λίγο πίσω. Είναι μια συμφωνία που υπογράφηκε την 1η Ιανουαρίου του 1994 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ήταν το 1994. Και τριών χωρών. Αυτές οι τρεις χώρες είναι οι δότριες χώρες για μας. Είναι το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ισλανδία. Ας ξεκινήσουμε να δούμε το κύριο αντικείμενο αυτού του έργου, προσπαθώντας να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που λίγο πολύ γυρίζει στα στόματα όλων και για το οποίο δεν είμαι σίγουρος ότι έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Μιλάμε για την ανοξία. Τι είναι η ανοξία? Η ανοξία είναι η έλλειψη οξυγόνου στο νερό. Και από πού προέρχεται το οξυγόνο στο νερό? Το οξυγόνο έρχεται είτε από την ατμόσφαιρα, διαλύεται, είτε μεταφέρεται με τα ρεύματα ή ακόμα και με το έμβιο κομμάτι του συστήματος, το φυτοπλανκτό, που παράγει οξυγόνο. Έχουμε λοιπόν τρεις παράγοντες που καθορίζουν τη συγκέντρωση οξυγόνου στο νερό. Το 2008, στα πλαίσια μιας αλλιευτικής μελέτης στην περιοχή και μετά από ένα δυσάρεστο συμβάν, η ομάδα τότε του έργου αποφάσισε να πάρει την πρωτοβουλία και να βρει το αίτιο για το οποίο είχαμε μαζικούς θανάτους ψαριών. Ιούλιος του 2008, βλέπετε μια φωτογραφία, τα περισσότερα από τα μέλη που είναι στη φωτογραφία είναι και μέλη της ομάδας του έργου που υλοποιήθηκε. Ήταν τότε νέοι υποψήφοι διδάκτορες, είναι σήμερα φτασμένοι επιστήμονες με διεθνή αναγνώριση και που, θα σας το πω όπως το έζησα, έζησαν αυτό το χρόνο των μελετών στον Αμβραγγικό με ιδιαίτερο πάθος και ελπίζω να τους άφησε και μια ευχάριστη ανάμνηση για το μέλλον τους. Είπαμε λοιπόν το 2008,
ότι ένα μεγάλο μέρος του αμβραγικού είναι υποξικό ή ανοξικό. Υποξικό σημαίνει πολύ λίγο οξυγόνο για να συντηρήσει τη ζωή ή ανοξικό καθόλου οξυγόνο. Και πάντα ένα τέτοιο νέο δεν είναι εύκολα αποδεκτό από καμία κοινότητα. Δυστυχώς βλέπετε και πρωτοσέλιδα στο τύπο της εποχής, πράσινο έγκλημα στο αμβραγικό, συνάδελφος, εξαίρετος συνάδελφος, προσωπικά αμφιβάλλω, μιας και όλες οι μετρήσεις που υπάρχουν διαθέσιμες για την περιεκτικότητα των νερών σε οξυγόνο και υπάρχουν χιλιάδες, ουδέποτε έδειξαν έλλειψη οξυγόνου. Θα πρότεινα λοιπόν στους λεγόμενους φορείς, αυτό είναι μπηχτή σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, να δουν στα αλήθεια τι φταίει. Από εκείνη την περίοδο μέχρι σήμερα υπάρχουν χιλιάδες μετρήσεις που δείχνουν έλλειψη οξυγόνου στο νερό. Πώς περνάμε λοιπόν από χιλιάδες μετρήσεις που δεν δείχνουν μέσα σε λίγες εβδομάδες σε χιλιάδες που δείχνουν? Αυτό είναι και ένα πρόβλημα για τις κοινωνίες μας συνολικά, όχι τοπικά, συνολικά. Μερικές φορές τα δυσάρεστα δεν θέλουμε να τα δούμε και η πρώτη μας αντίδραση είναι να τα αμφισβητήσουμε ή να τα κρύψουμε κάτω από το χαλί. Οι νεκρές ζώνες, αυτές που δεν έχουν οξυγόνο, δεν είναι κάτι καινούριο. Και αν βλέπετε στο χάρτη, οι περισσότερες από αυτές είναι στην Αμερική και στην Ευρώπη. Τα τελευταία 30 χρόνια ο αριθμός τους αυξάνεται διαρκώς. Έχουμε ξεπεράσει τις καταγεγραμμένες 500 και η Βόρειος Αμερική και η Ευρώπη είναι οι πρωταθλητές. Από αυτή την πλευρά λοιπόν δεν θα έπρεπε να νιώθουμε άσχημα, εκπολιτιστήκαμε. Και κυρίως, αφού δεν είμαστε οι μόνοι που έχουμε το πρόβλημα, δεν θα έπρεπε να αισθανόμαστε ενοχικά. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να δούμε καλύτερα το αύριο. Είναι κάτι που συμβαίνει σε πολλούς άλλους, συμβαίνει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Αν λοιπόν κατανοήσουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκεκριμένοι συμβαίνει, είμαστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα. Έλλειψη οξυγόνου μας φαίνεται λίγο περίεργο, δεν ξέρουμε πώς να το μεταφράσουμε. Αυτές οι εικόνες θα σας δείξουν τι συμβαίνει σε μία ανοξική μάζα νερού. Έχετε λοιπόν εικόνες στο Ιόνιο, έξω από τον κόλπο και μέσα στον αμβρακικό. Είναι ένα όργανο που κάνει μετρήσεις, κατεβαίνει από την επιφάνεια μέχρι τα 23 μέτρα κοντά στο βυθό. Προσέξτε ήδη τη διαφορά στο χρώμα. Δεξιά ο αμβρακικός, πιο πράσινος και πιο θολός. Κατεβαίνοντας λίγα μέτρα, είμαστε κοντά στα 7, τα πράγματα αλλάζουν, αλλάζουν πολύ γρήγορα και η θεαματική διαφορά είναι όταν φτάνουμε κοντά στο βυθό. Αριστερά έχετε την Ποσειδόνια, τα λιβάδια και δεξιά είμαστε στο απόλυτο σκοτάδι. Αυτό είναι η ανοξία. Δεν είναι απλά έλλειψη ζωής, είναι το απόλυτο χάος. Γι' αυτό και ονομάζονται νεκρές ζώνες. Αυτό λοιπόν είναι που πρέπει να κατανοήσουμε, να μελετήσουμε, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να το αποδεχτούμε. Από τότε που ξέρουμε για την ανοξική ζώνη του αμβρακικού, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και κυρίως η διεθνής κοινότητα έχει αρχίσει να εξετάζει εκτός από το περιβαλλοντικό και το οικονομικό κομμάτι. Οι οικονομικές επιπτώσεις των νεκρών ζωνών. Αυτό είναι κάτι που οι επαγγελματίες της περιοχής, κυρίως οι ψαράδες, το ζουν κάθε μέρα και που δεν το έχουμε ενσωματώσει ακόμα στις πιθανές ζημιές από την υποβάθμιση ενός οικοσυστήματος. Έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο μέρος του κόλπου να είναι μόνιμα ανοξικός ή υποξικός. Έχουμε μαζικούς θανάτους ψαριών, καταγεγραμμένους, δεν είναι καθημερινότητα αυτό. Έχουμε κυρίως απώλεια ενδιαιτημάτων, οι ψαράδες θα σας το πούνε, έχουν χαθεί
ψαρότοποι στους οποίους πήγαιναν παλιότερα και τώρα δεν έχουν κανένα λόγο να πάνε. Γιατί φυσικά, αφού δεν έχει οξυγόνο, δεν έχει και ζωή. Και φυσικά ένα άλλο θέμα που ανακύπτει, από τη στιγμή που αφαιρούμε ζωτικό χώρο, αρχίζει ένας ανταγωνισμός πλέον για το χώρο. Τι είναι ο αμβρακικός? Οι παπούσκες που βλέπετε στην εικόνα δεν είναι διακοσμητικές. Κλειστός, το γνωρίζετε, μικρός, 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δύο ποτάμια με φράγματα, αλιεία, υδατοκαλλιέργειο, βιομηχανική κτηνοτροφία. Ο Δήμαρχος νομίζω ότι έδωσε μια πάρα πολύ καλή εικόνα του τι γίνεται γύρω από τον αμβρακικό. Φυσικά και ένα διοικητικό κομμάτι περίπλοκο. Το οικοσύστημα δεν γνωρίζει σύνορα. Εμείς έχουμε δύο περιφέρειες, έχουμε έξι δήμους και αυτά δυσκολεύουν την καθημερινότητα και το αύριο. Γιορτάζουμε λοιπόν, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, 100 χρόνια από μία δημοσίευση από τον υδροβιολογικό σταθμό που έκανε μια λεπτομερέστατη αναφορά στον αμβρακικό με χαρτογράφηση, βλέπετε, της εποχής για τις λιμνοθάλασσες και για πρώτη φορά εμπεριστατωμένα ακούγεται η έκφραση ότι ο αμβρακικός είναι μια λιμνοθάλασσα στην ουσία, είναι όπως λέει ο συγγραφέας ένα τεράστιο και απέραντον ιχθυοτροφείο. Αυτό είναι μια αλήθεια που μας διαφεύγει ακόμα. Είναι ο αμβρακικός τελικά λιμνοθάλασσα? Οι μετρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του έργου, και μην νομίζετε χιλιάδες μετρήσεις μιλάμε, αλλά δεν είναι ούτε συστηματικές ούτε περιστατωμένες, με τη βοήθεια επαγγελματιών λοιπόν στην περιοχή, έχουμε μια καταγραφή της ημερήσιας σε συνεχή βάση, κάθε τέταρτο, της θερμοκρασίας και βλέπετε τον αμβρακικό να φτάνει τους 31 βαθμούς το καλοκαίρι και να αγγίζει σχεδόν τους 9 βαθμούς το χειμώνα. 21 βαθμούς διαφορά ανάμεσα στο χειμώνα και στο καλοκαίρι, ενώ το Ιόνιο, το διάγραμμα που βλέπετε από κάτω, είναι πολύ πιο κρύο το καλοκαίρι και πολύ πιο ζεστό το χειμώνα. Το ίδιο συμβαίνει και ανάμεσα στις λιμνοθάλασσες και τον αμβρακικό. Οι λιμνοθάλασσες είναι πολύ πιο κρύες το χειμώνα από ότι ο αμβρακικός. Έχουμε δηλαδή σε δύο επίπεδα την ίδια συμπεριφορά. Όπως συμπεριφέρεται ο αμβρακικός σε σχέση με το Ιόνιο, συμπεριφέρονται οι λιμνοθάλασσες σε σχέση με τον αμβρακικό. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια λιμνοθάλασσα. Και το ερώτημα είναι, συμπεριφερόμαστε στον αμβρακικό σαν να ήταν λιμνοθάλασσα? Να, μια εικόνα από δορυφόρο που επιβεβαιώνει ότι όντως τα πράγματα κάπως έτσι είναι. Βλέπετε με μπλε τα κρύα νερά, είμαστε το Δεκέμβρη μήνα, 16 Δεκεμβρίου, και το Ιόνιο με τα πιο ζεστά κόκκινα νερά. Βλέπετε τη διαβάθμιση λιμνοθάλασσες, αμβρακικός, Ιόνιο και περίεργες δομές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στο βορρά και στο νότο, αλλά θα τα δούμε σε λεπτομέρεια αυτά. Έχουμε δηλαδή μια χαρακτηριστική συμπεριφορά λιμνοθάλασσας. Και οι λιμνοθάλασσες τι άλλο χαρακτηριστικό έχουν? Μα τον πλούτο τους, που είναι πλούτος δανεισμένος. Τα ψάρια έρχονται στη λιμνοθάλασσα, μεγαλώνουν και κάποια στιγμή το χειμώνα που είναι αντίξωση στις συνθήκες φεύγουν. Το ίδιο κάνουν και στον αμβρακικό. Και το κρίσιμο σημείο σε αυτή την υπόθεση είναι μέχρι πού φτάνουν τα νερά του αμβρακικού για να καλέσουν το ψάρι να το φέρουν μέσα, γιατί μην νομίζετε ότι το ψάρι γεννήθηκε για να ψάχνει απεγνωσμένα να βρει την πόρτα του αμβρακικού για να μπει, και είναι και μια στενή πόρτα μάλιστα. Άρα οποιαδήποτε αλλαγή θα έχουμε στα νερά του αμβρακικού θα αλλοιώσουν το αποτύπωμα του αμβρακικού στο Ιόνιο και θα αλλάξουν και τη συμπεριφορά αυτού που επιδιώκουμε να έχουμε στην περιοχή, δηλαδή του πλούτου, του φυσικού πλούτου. Βλέπετε λοιπόν εδώ εικόνες που δείχνουν πως τα νερά τα κρύα του ποταμού διαχέονται μέσα στον κόλπο. Βλέπετε το αποτύπωμα του Λούρου που κι αυτός έχει πιο κρύα νερά, τα σκούρα είναι κρύα. Και βλέπετε και πως τα νερά του αμβρακικού βγαίνουν και διαχέονται μπροστά από το στενό της Πρέβεζας.
μια άλλη εικόνα με περίπου τα ίδια, μόνο που ο Λούρος έχει γιγαντωθεί αυτή τη φορά σε σχέση με τον Άραχθο. Βλέπετε τα νερά του Αμβρακικού να φτάνουν μέχρι την Καστροσικιά και όλα αυτά καθορίζονται από απλές παραμέτρους. Από τη μία πλευρά είναι ο άνεμος και από την άλλη πλευρά είναι το φράγμα. Είμαστε 5 μέρες μετά τις μεγάλες πλημμύρες του προηγούμενου χρόνου. Βλέπετε το αποτύπωμα εδώ, αυτό είναι κυρίως φερτά υλικά από εκείνες τις μεγάλες εκροές. Το φράγμα έχει αφήσει ενδεχομένως 10 φορές περισσότερο νερό από ό,τι κατά μέσο όρο. Και 13 μέρες μετά από τις μεγάλες πλημμύρες βλέπουμε τα νερά του Αμβρακικού να έχουν φτάσει μέχρι τον νότο της Λευκάδας. Έχουμε δηλαδή αυτό το βασικό μηχανισμό της λιμνοθάλασσας να υπάρχει και είναι αυτό που αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο μέρος από το πλούτο του Αμβρακικού. Το ερώτημα είναι, ο Αμβρακικός με το πρόβλημά του της ανοξίας ήταν πάντα έτσι? Γιατί συζητώντας με μερικούς από εσάς στην καθημερινότητα και στο καφενείο, έχω την εντύπωση ότι όλοι πιστεύουμε ότι ο Αμβρακικός ήταν έτσι πάντα, γιατί είναι κλειστός, γιατί είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Η κυρία Γεραγά, που έχει έναν άλλο τρόπο προσέγγισης, θα μας πει αν όντως ο Αμβρακικός είχε τα χαρακτηριστικά που έχουμε σήμερα. Η παρουσίαση μου θα είναι σύντομη. Θα ασχοληθεί περισσότερο με αυτό που είπε, με το ερώτημα που έθεσε ο κ. Κουτσικόπουλος. Ήτανε ο Αμβρακικός σε αυτή την κατάσταση πριν από μερικά χρόνια? Πότε άλλαξε? Μας ενδιαφέρει το πότε. Πώς άλλαξε? Και αυτό μας ενδιαφέρει. Αν το συσχετίσουμε με διάφορες διαδικασίες που συνέβησαν στον Αμβρακικό, είτε από φυσικά αίτια, είτε από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, θα καταλάβουμε ποιο είναι το ακριβές αίτιο για τη διαφοροποίηση, αν υπάρχει, του Αμβρακικού κόλπου. Τι υλικό θα μας το δώσει τώρα αυτή την πληροφορία? Το υλικό αυτό είναι το ίσμα, η λάσπη. Η λάσπη που έχει αποθηκευτεί στον Αμβρακικό κόλπο. Βλέπουμε εδώ τι εννοούμε, πυρήνες δηλαδή, δείγματα ειζήματος. Προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε συνολικά τον Αμβρακικό. Πήραμε θέσεις από ανατολικά έως δυτικά. Κάναμε διάφορες αναλύσεις, γεωχημικές, κοκομετρικές και επίσης κάναμε και μικροπαλαιοντολογικές. Τι υλικό αναφερόμαστε? Αναφερόμαστε σε αυτούς τους μικροοργανισμούς που υπάρχουν σήμερα και αποτελούν βασικά τμήματα του ζωοπλακτού και του ζωοβένθους. Έχουν πολύ μικρές διαστάσεις, περίπου σε μερικά μίκρο. Τα βλέπουμε ή να κολυμπούν στην υδάτινη στήλη ή να βρίσκονται κοντά πάνω στον πυθμένα. Είναι πάρα πολλά σαν άτομα, σαν ποσότητα, και έχουν και πολύ διαφορετικά είδη. Διαφορετικά είδη αναπτύσσονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Αυτοί οι οργανισμοί λοιπόν κάποτε πεθαίνουν, το μαλακό του τμήμα φεύγει, το σκληρό μένει και που πάει? Στο ίζημα. Και πάει στο ίζημα, αποθηκεύεται εκεί και μαζί με αυτό αποθηκεύεται η πληροφορία του περιβάλλοντος τότε που αυτά ζούσαν. Από όλα λοιπόν τα διαγράμματα που συγκεντρώσαμε και επειδή δεν θέλουμε να σας κουράσουμε, αποφασίσαμε να δείξουμε μόνο αυτά που αναφέρονται σε αυτήν εδώ τη θέση. Είμαστε κάπου στα ενδιάμεσα του Αμβρακικού κόλπου, που οι συνθήκες οι περιβαλλοντικές είναι ενδιάμεσες. Δεν έχουμε τις πολύ δυσμενείς συνθήκες από αυτήν εδώ την ενότητα, ούτε ας πούμε τις λίγο ευμενότερες από αυτή την ενότητα. Ευμενέστερες, σωστά.
Έχουμε λοιπόν το Easy Mamas, το κάναμε χρόνος από το 2010 φτάσαμε έως το 1880 και έτσι έχουμε μία πληροφορία, συνεχή πληροφορία από το 1880 μέχρι το 2010. Τα δύο πρώτα διαγράμματα αναφέρονται στη συγκέντρωση του οξυγόνου στον πυθμένα στο βυθό του αυρακικού κόλπου. Το πρώτο μας δείχνει ουσιαστικά συγκέντρωση οξυγόνου, το δεύτερο μας δείχνει, θα λέγαμε, την υγεία του πυθμένα. Όταν οι τιμές είναι προς τα δεξιά, σημαίνει πολύ οξυγόνο και υγιής πυθμένας. Όταν οι τιμές είναι στα αριστερά. Αρχικά να ευχαριστήσω τους αγαπητούς μου καθηγητές που με πλαισιώνουν. Με έχουν εντάξει το 2008 και εμένα τη μελέτη του αμβρακικού. Το παράξενο για μένα δεν τον έχω βαρεθεί ακόμα, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και προφανώς θα συνεχίσει να με ενδιαφέρει πολύ. Θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα του μετρήσεων οξυγόνου και αλλημένων οξυγόνου στην τάχνη στήλη του αμβρακικού. Ουσιαστικά θα σας παρουσιάσω τη χωρική και χρονική κατανομή τους μέσα στον αμβρακικό. Λοιπόν, εδώ πέρα, για να εξοικειωθείτε λίγο με την εικόνα, αναφερόμαστε στον Αύγουστο του 2016. Η κόκκινη γραμμή πάνω στο χάρτη είναι μια νοητή πορεία, τομή της υδάτινης στήλης. Εδώ είναι το βάθος, το καταπόρυφο άξονα, η απόσταση είναι στον οριζόντιο. Με γαλάζια έως σμολ χρώματα φαίνεται η ανοξία, η υποξία, δηλαδή εκεί που το οξυγόνο είναι κάτω από τα 2 μιλιγκράμμ στο λίτρο. Φαίνεται και εδώ η κατανομή στο βάθος διαλυμένου οξυγόνου, σε κάποια σημεία, όπως φαίνεται με διάφορα χρώματα, και πάνω στο χάρτη και πάνω στην τομή. Ενώ σε αυτό το χάρτη φαίνεται το οξυγόνο στο πυθμένα. Λοιπόν, οπότε, ερμηνεύοντας αυτούς τους χάρτες, για τον Αύγουστο του 2016 παρατηρούμε ότι όλος ο κόλπος, όλος ο αμβρακικός δεν έχει οξυγόνο στο πυθμένα, παρά μόνο ίσως κοντά στο διάβλο, και δεν έχει οξυγόνο επίσης από τα 15 περίπου μέτρα και κάτω. Και όχι δεν έχει οξυγόνο, είναι υποξικός. Δηλαδή η ζωή είναι πολύ δύσκολο να συντηρηθεί σε αυτά τα νερά. Αυτά λοιπόν και τον Αύγουστο του 2016. Αυτή η εικόνα είναι τυπική για τους καλοκαιρινούς μήνες από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, όπως θα δούμε στην πορεία. Εδώ είναι οι καταγραφές μας από τον Νοέμβριο του 2016. Φαίνεται στην τάτινη στήλη τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερα. Υπάρχει μια σχετικά οξυγονωμένη ζώνη στα μεσόνερα που φτάνει μέχρι και τη Βόνιτσα. Ο πυθμένας όμως παραμένει ανοξικός, ίσως είναι καλύτερα οξυγονωμένος περίπου μέχρι το όριο του ακτίου. Από εκεί και πέρα όμως είναι όλος ανοξικός. Και αυτή η ζώνη στα μεσόνερα που είναι οξυγονωμένη φτάνει περίπου μέχρι τα παλιάβερα. Αυτή η κατανομή είναι χαρακτηριστική για τους μήνες από Φλεβάρι, μέχρι Δεκέμβρη, ναι, αυτούς τους μήνες. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Απρίλιο, τις καταγραφές του Απριλίου 2016. Εδώ πέρα έχει αντιστραφεί το φαινόμενο, εκεί που είχαμε οξυγόνωση στα μεσόνερα, πλέον έχουμε οξυγόνωση στο πυθμένα. Η διαδικασία που οξυγονώνει τα βαθιά νερά του αμβρακικού είναι από την εισρωή του θαλασσινού νερού. Παλιά δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Βασικά αυτή η διαδικασία ισχύει πάντα, αλλά κάποτε κατάφερε να οξυγονώσει καλύτερα το πυθμένα. Εδώ πέρα βλέπουμε λοιπόν ότι καταφέρνει να οξυγονωθεί ο πυθμένας μέχρι και τη Βόνιτσα. Και είναι σίγουρα καλό οξυγονωμένη και το στενό και ο διάβλος και όλος ο κόλπος της Πρέβεζας. Παρατηρείτε εδώ πέρα ότι αποκτά ένα συγκεκριμένο σχήμα το οξυγόνο του πυθμένου, οξυγονωμένος πυθμένας. Αυτό το σχήμα δεν είναι τυχαίο, αλλά ακολουθεί τη λιθομετρία του αμβρακικού. Έτσι αναπτύσσουμε μια υπόθεση των λεκανών, που τι σημαίνει ότι ο αμβρακικός μπορεί να χωριστεί σε 4 ξεχωριστές περιοχές ο πυθμένας του,
ανάλογα με το αν παρουσιάζει κάποια απομονωμένη λιθομετρική ενότητα. Έτσι έχουμε την πρώτη περιοχή που είναι ο κόλπος της Πρέβεζας, ο οποίος επικοινωνεί με την λεκάνη η κεντρική του Αμβρακικού, η οποία όμως η λεκάνη είναι σχετικά απομονωμένη μέσω κάποιων λιθομετρικών ράχιων και από την ανατολική λεκάνη και από την λεκάνη του Λούρου. Έτσι όπως παρατηρείται και εδώ πέρα, στην περίοδο του Απριλίου, όπου έχουμε και τον καλύτερο οξυγονωμένο πυθμένα σε όλη τη διάρκεια του έτους, παραμένει ανοξικίος ο πυθμένας τόσο της ανατολικής λεκάνης όσο και του Λούρου. Εδώ πέρα σας δείχνω τις δειγματοληψίες που διαθέτει το Πανεπιστήμιο Πατρών για τον Αμβρακικό. Έχουν γίνει, όπως σας είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, έχουν γίνει ξεκινήσει από το 2008 να γίνουν δειγματοληψίες από εμάς. Οπότε έχουμε για το 8, το 10, το 11 και το 16. Με κόκκινο είναι οι δειγματοληψίες οι καινούργιες που γίναν στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος και με τα υπόλοιπα χρώματα είναι οι παλιότερες. Οπότε μπορούμε να προβούμε σε κάποιες συγκρίσεις μεταξύ παλιών και καινούργιων δεδομένων, να δούμε τι έχει γίνει αυτά τουλάχιστον τα χρόνια που έχουμε λεπτομερείς δειγματοληψίες. Συγκρίνοντας τον Ιούλιο του 10 με τον Αύγουστο του 16, τους καλοκαιρινούς μήνες δηλαδή, παρατηρούμε ότι δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι σημαντικά ή τουλάχιστον δεν έχει αλλάξει κάτι που να μπορεί να υποστηριχθεί από την διακριτική ικανότητα των οργάνων μας. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε, να υποθέσουμε ότι τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες η κατάσταση είναι σταθερή από τότε έως τώρα, τα τελευταία 8 χρόνια. Το ίδιο μπορούμε να παρατηρήσουμε με εξαιρέσεις, αλλά θα σας εξηγήσω για τον Μάρτιο του 2011 και τον Απρίλιο του 2016. Από τα 20 μέτρα και κάτω, περίπου, φαίνεται η κατάσταση να είναι ίδια. Πάλι αναφερόμαστε στην περίοδο που έχουμε την καλύτερη οξυγόνωση πυθμένα. Οι κατανομένες είναι ίδιες μέχρι τη γόνιτσα, έχουμε καλά οξυγονωμένο πυθμένα, με ίδιες τιμές τόσο το 11 όσο και το 16. Αυτό που διαφέρει πολύ είναι η επιφάνεια, τα πρώτα 18 περίπου μέτρα. Όπου το Μάρτιο του 11 ήταν πολύ πιο καλά οξυγονωμένο από ότι τώρα. Αυτό πέτυχε στο κάτω διάγραμμα. Εδώ πέρα φαίνονται οι αλατότητες. Στις αλατότητες, που ουσιαστικά εξηγούν και το πόσες εισρωές γλυκών νερών είχαμε μέσα στον Αμβρακικό, είναι και η εξήγηση αυτού του φαινομένου. Έτυχε, είναι θέμα τύχης, το 2011 να υπάρχουν πολύ λιγότερες κροές από τα ποτάμια του Αμβρακικού. Αυτό λοιπόν εξομοίωσε την αλατότητα τόσο του πυθμένα όσο και των λιθιανικών νερών και έτσι καταφέρουν να ανακατευτούν πολύ καλύτερα. Οπότε ήταν ατυχία γεγονός και πάλι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν έχει αλλάξει πολύ η κατάσταση από το 11 μέχρι σήμερα, από το 8 που έχουμε μετρήσει μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν, έχουμε στη διάθεσή μας ένα σετ δεδομένων από το ΕΛΚΕΘΕ που πάει πίσω στο 1987. Να δούμε λοιπόν αν υπήρξε κάποια διαφορά από το 87 μέχρι σήμερα. Πάλι για το Φεβάρι και το Μάιο. Αν συγκρίνουμε κυρίως την κατανομή του Μαΐου με τη μέση κατανομή του Φεβρουαρίου-Μαΐου από την καινούργια δειγματοληψία που κάναμε στον Αμβρακικό το 2016, θα παρατηρήσουμε ότι μέχρι περίπου τα 15 μέτρα η κατάσταση είναι η ίδια. Από εκεί και κάτω όμως φαίνεται να έχει χειροτερέψει η κατάσταση πολύ. Εκεί λοιπόν που δεν είχαμε υποξία το 1907, παρά μόνο ίσως στα πολύ βαθιά τμήματα της ανατολικής λεκάνης, σήμερα η ανατολική λεκάνη είναι υποξική σε όλο το βάθος. Αυτή λοιπόν είναι μια εμφανής διαφορά μεταξύ του 87 και του 2016. Όσον αφορά τις μετρήσεις που είχαμε από το 2008 και το 2016, όπου ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι σχετικά σταθερή, μπορούμε να τις ενώσουμε όλες μαζί για να έχουμε, να καταφέρουμε να έχουμε μια χρονική έκφραση του φαινομένου μέσα στο έτος. Ουσιαστικά είναι ένα φαινόμενο κυκλικό που επαναλαμβάνεται κάθε έτος με μια εποχικότητα συγκεκριμένη. Ποια είναι αυτή η εποχικότητα? Αναλεκάνη. Στην λεκάνη του Πρέβεζας, ο πυθμένας είναι οξυγονωμένος στο σύνολό του για το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Για τους καλοκαιρινούς όμως μήνες, από τα 16 περίπου μέτρα και κάτω, θεωρείται υποξικός. Η κεντρική λεκάνη είναι επίσης καλά οξυγονωμένη μέχρι και τον Μάιο. Από τον Ιούνιο και μετά όμως, από τα περίπου 16 μέτρα και κάτω, είναι υποξικός και πάλι. Αυτές οι δύο λεκάνες λοιπόν μπορούν να θεωρηθούν εποχικά υποξικές. Πάμε σε άλλες δύο λεκάνες που είπαμε είναι απομονωμένες, στην Ανατολική και του Λούρου.
Αυτές, η μεν ανατολική είναι μόνιμα υποψυχή, ενώ του Λούρου θεωρητικά είναι, μόνιμα, είναι εποχικά υποψυχή, αλλά είναι πολύ κοντά στα όρια της υποψίας όλο τη διάρκεια του έτους. Λοιπόν, για να τελειώνοντας, θα παρουσιάσω μια εικόνα που μας έκανε εντύπωση, η οποία πάλι εμφανίστηκε, πάλι αφορά την περίοδο Φεβρουάριου-Μαΐου, αυτή καταγραφήν από τον Απρίλιο του 2016, όπου παρατηρούν μια τεράστια διαφορά μεταξύ του κεντρικού κόλπου και του ανατολικού. Τα χρώματα αυτά δείχνουν ουσιαστικά το βάθος που ξεκινάει η υποξία. Δηλαδή κάτω από αυτό το βάθος, εδώ λέει 15 μέτρα, ας πούμε, εδώ πέρα 11, κάτω από αυτό το βάθος ξεκινάει η ζωή και ζορίζεται. Παρατηρούμε ότι στην κεντρική λεκάνη βρισκόμαστε 15-16 μέτρα, οπότε είναι μια σχετικά καλή κατάσταση και μην ξεχνάμε ότι για την περίοδο αυτή έχουμε και οξυγονωμένο πυθμένο και όχι μόνο επιφάνεια. Τώρα αναφερόμαστε μόνο στο επιφανειακό στρώμα το οξυγονωμένο. Ενώ στην ανατολική λεκάνη το πάχος των οξυγονωμένων νερών γίνεται πολύ μικρά και ξεπερνάει, γίνεται λιγότερο το ψυχολογικό όριο των 10 μιλιγραμμαρίων στο λίτρο. Αυτό είναι μια εικόνα που ίσως χρειάζεται, ίσως εξηγεί κάποια φαινόμενα που συμβαίνουν. Και δεν έχω κάτι να σας πω άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι το καφέ σας λοιπόν. Θα φαντάζεστε ότι μπροστά ακριβώς υπάρχουν 2 κιλώματα τεράστια που φτάνουν μέχρι και τα 40 μέτρα βάθος. Τι κάνουμε όμως εμείς? Όπως είδαμε πριν με τις δορυφορικές εικόνες, μπορούμε να δούμε μόνο την επιφάνεια της θάλασσας. Εμείς με τον ήχο μπορούμε να διεισδύσουμε μέσα στην υδάτινη στήλη. Τι κάνουμε εμείς λοιπόν? Όπως είπε ο κ. Παπαθεοδόρου, καταρρύπτουμε αστικούς μύθους. Ακούω συνέχεια που οι λόγοι συνήθως μιλάνε για μπασιά και βγαλισιά. Αυτό όσο καιρό είμαστε εδώ, με τους ηχοβολιστικούς μεθόδους, δεν το παρατηρήσαμε. Δεν υπήρχε μπασιά και βγαλισιά. Αυτό που είδαμε είναι ότι από τα 0 μέχρι και τα 7 μέτρα βάθος υπάρχει νερό το οποίο είναι γλυκό έως υφάλμηρο. Είναι το νερό των ποταμών, του Λούρου και του Άρτου, το οποίο εξέρχεται του κόλπου, όπως είδαμε και από τις δορυφορικές. Όπως φαίνεται αριστερά, με τα βελάκια με τη διακυκωμένη γραμμή, είναι η κύρια ροή της μάζας που έχει τις μεγαλύτερες ταχύτητες. Ταχύτητες εκροής του γλυκού νερού φτάνουν μέχρι και τα 1,2 μέτρα το δευτερόλεπτο. Οπότε μιλάμε για τεράστιες ταχύτητες οι οποίες εκραίουν του αμβρακτικού κόλπου προς το Ιόνιο. Και επίσης ερμηνεύσαμε και κάτι άλλο. Αν έχετε παρατηρήσει, που σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει, μπροστά από το λιμένα μαζεύονται σκουπίδια. Πολλά σκουπίδια στην επιφάνεια του νερού. Αυτό γίνεται γιατί ό,τι πέφτει μέσα στον αμβρακτικό και ό,τι βρίσκεται στην επιφάνειά του εκραίει του κόλπου και παγιδεύεται σε αυτή την τεράστια δίνη που παρατηρήσαμε με το ρευματογράφο. Προχωρώντας λοιπόν, από τα 10 μέτρα περίπου και κάτω, μέχρι και το πυθμένα, παρατηρούμε μία μόνιμη ροή του θαλασσινού νερού, που είναι νερό του Ιουνίου, το οποίο εισέρχεται μέσα στον κόλπο. Με ταχύτητες και αυτό που περνούν το 1 μέτρο το δευτερόλεπτο. Οπότε, αυτό που έχουμε συνολικά είναι από τα 0 μέχρι και τα 7 ή έως και τα 10 μέτρα ανάλογα την εποχή να εκραίει γλυκό νερό από τον κόλπο και από τα 10 μέχρι και το πυθμένα να μπαίνει θαλασσινό νερό. Πάμε να ερμηνεύσουμε αυτές τις τεράστιες τρύπες, αυτά τα τεράστια κυλώματα. Όπως βλέπετε, πάνω δεξιά, αυτή είναι μια φωτογραφία από τον τομογράφο υποδομής πυθμένα. Ο τομογράφος υποδομής πυθμένα χρησιμοποιεί τον ήχο για να περάσει κάτω από τον πυθμένα. Φανταστείτε ότι αυτή η έντονη μαύρη γραμμή είναι ο πυθμένας και μπορούμε να δούμε, σαν να κόψουμε με ένα μαχαίρι, να δούμε τι υπάρχει από κάτω. Όπως βλέπετε εδώ, στην τρύπα, η οποία είναι σε αυτή την περιοχή, υπάρχουν κάποιες οριζόντιες γραμμές. Αυτά είναι ειζήματα, χώμα, όπως αλλιώς το λένε, το οποίο όταν αποθηκευτεί μέσα στον κόλπο, είναι οριζόντιο. Κανονικά θα έπρεπε να είναι όπως είναι αυτές οι κίτρινες γραμμές. Αλλά επειδή
με την αύξηση της στάθμης της θάλασσας και με την διάνοιξη του διάβλου, υπήρχε μεγάλη εισρωή θαλασσινού νερού, το οποίο ενστικτοδός πήγε λόγω της δυναμικής του, διάβρωσε όλα αυτά τα ειζήματα, τα οποία πριν τα διαβρώσει ήταν εκεί που ήταν η κόκκινη γραμμή. Παρατηρούμε τις τρύπες που είπαμε πριν, τα κυλώματα αυτά που έχει δημιουργήσει στο διάβλο. Η Ποσειδόνια, η οποία είναι στο εξωτερικό μέρος του κόλπου. Να πούμε ότι ο διάβλος έχει μέγιστο βάθος στα 12 μέτρα. Παρατηρήστε και τώρα την εισρωή του θαλασσινού νερού και αργότερα την εκρωή του γλυκονού. Και τη δυνατότητα που έχουν οι ωκεανογραφικές μέθοδοι που χρησιμοποιήσαμε ήταν κάποια γραμμικά στοιχεία που όπως θα δείτε συγκεντρώνονται στο κεντρικό κόλπο της Πρέβεζας, τα οποία είναι απολύτως γραμμικά με μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και τα εντοπίσαμε πρώτη φορά μέσω της γεωφυσικής διασκόπησης. Και βέβαια είπαμε ότι είμαστε αρκετά δύσπιστοι, προσπαθήσαμε να ρίξουμε κάμερα στα σημεία αυτά και πήραμε την εξής εικόνα που βλέπετε εδώ. Ο πυθμένας είναι ομοιόμορφος, που σημαίνει ότι αυτό η έντονη γραμμή που βλέπουμε στον ηχοβολιστή πλευρικής άρρωσης είναι το αποτέλεσμα μιας ανθρώπινης διεργασίας η οποία συντελέστηκε στο παρελθόν και με την πάροδο του χρόνου έχει καλυφθεί μερικώς, αλλά παρόλα αυτά ενώ δεν φαίνεται με γυμνό μάτι, φαίνεται με τις ηχοβολιστικές μεθόδους. Κάτι που καταδεικνύει ότι ό,τι παρέμβαση και ό,τι γίνεται στο βυθό του κόλπου, παρότι μπορεί να μην το βλέπουμε λίγο και μετά, είναι εκεί, παραμένει και μπορούμε να τη βρούμε. Το επόμενο που καταγράψαμε εντυπωσιακά είναι οι εικόνες από τις ηχθειοκαλλιέργειες. Αυτά που βλέπετε, πιστεύω, δεν χρειάζεται να είστε και εσείς ωκεανογράφοι, είναι τα στρογγυλά αποτυπώματα από τα δίχτυα ουσιαστικά που υπάρχουν στις μονάδες, μαζί με τα ψάρια που υπάρχουν μέσα, τα οποία με τον αέρα που έχουν μέσα τους και να κατεβαίνουν όπως τα υποβρύχια την ηχθική κύστη, μπορούν και δίνουν ηχητικό σινιάλο στα όργανά μας.
Αυτές οι εικόνες είναι πολύ χαρακτηριστικές γιατί δείχνουν και την ακρίβεια που έχουν τα όργανα και την καταδικρύνουν και την αποδεικνύουν. Όπως βλέπετε, βλέπουμε τα σηματόσχηνα που αγκυρώνουν τις ιχθυοκαλλιέργειες πάνω στον πυθμένα. Το επόμενο που αποτυπώσαμε εντυπωσιακά, όπως έδειξε και ο κύριος Γεωργίου στο τρισδιάστατο βίντεο, είναι η υποθαλάσσια σύραγγα, η οποία μέσω του τομογράφου μπορέσαμε και είδαμε ακριβώς τα στάδια της. Δηλαδή, ενώ από τη μεριά του ακτίου δεν χρειαζόταν να γίνει εξκαφή για να διατηρηθεί η κλίση, οπότε τα κυβότια εναποτέθηκαν πάνω στο πυθμένα, βλέπουμε ότι από τη μεριά της πρέβεζης ήταν αναγκαίο να σκαφτεί ολόκληρη η περιοχή για να αποτεθούν. Κάτι που δείχνει, αναδεικνύει ακόμα περισσότερο τις μεθόδους. Στα πλαίσια όμως του προγράμματος δεν μείναμε μόνο στην περιοχή του κόλπου της πρέβεζας, αλλά συνεχίσαμε και σε άλλες περιοχές. Μία από αυτές ήταν ο κόλπος της Βόλτσας. Κάνοντας κάποιες διερευνητικές πορείες, βρήκαμε ένα πολύ έντονο σήμα στον ηχοβολιστή περιοχής αίρεσης. Αυτά τα σήματα, όταν τα βρίσκουμε, τα συνδέουμε συνήθως με την παρουσία φυκιών όταν είναι στα πολύ ρηχά νερά. Κάτι το οποίο δεν είχαμε δει μέχρι στιγμής στον υπόλοιπο κόλπο. Ρίχνοντας κάμερα στο σημείο αυτό το οποίο είναι στα 4-5 μέτρα νερό, είδαμε ακριβώς αυτή την εικόνα. Εμείς είμαστε γεωλόγοι και δεν ξέρουμε και πολλά από βιολογία. Οπότε με τη βοήθεια του κ. Κοτσικόπουλου είδαμε ότι αυτά εδώ τα φύκη που βλέπετε είναι κυμολογία, είναι χαρακτηριστικό φύκο των πολύ ρηχών νερών και αυτό που βλέπετε σαν εικόνα έχει διαστάσεις αριστερά και δεξιά μισό μέτρο και μπροστά 2 μέτρα. Και το πολύ σημαντικό που βλέπετε είναι μέσα σε αυτό το τόσο μικρό χώρο μπορείτε να μετρήσετε πολύ εύκολα τουλάχιστον 15 με 20 αχινούς. Αυτό που παρατηρήσαμε στο βίντεο που καταγράψαμε τη συγκεκριμένη περιοχή είναι ότι όλος αυτός ο λιμόνας κυμολογίας ήταν γεμάτος με αχινούς. Οι οποίοι αχινοί, όπως ξέρετε πολύ καλά γιατί ζείτε από τη θάλασσα οι περισσότεροι και έχετε άμεση σχέση, η τροφή τους είναι ακριβώς αυτά, τα φύκη. Δηλαδή αυτό το λιμόνας μπορεί και να μην υπάρχει σε λίγο. Που σημαίνει ότι πρέπει η διάρκεια των ερευνών και της παρακολούθησης να είναι συνεχής για να τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Το πιο σημαντικό όμως έβριμα της περιοχής δεν ήταν άλλο από τους κοραλλιογενείς σχηματισμούς που εντοπίσαμε στο νότιο περιθώριο του κόλπου της Πρέβεζας. Οι κοραλλιογενείς σχηματισμοί, το οποίο είναι ένα είδος που υπάρχει στη Μεσόγειο και κυρίως στο Αιγαίο Πέλαγος, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί ενώ το παρατηρούμε στο Αιγαίο Πέλαγος, στο Ιόνιο, δεν είναι τόσο συχνό, τους βρήκαμε όμως στον Αραβικό κόλπο. Με ό,τι έχουμε πει για τον Αραβικό κόλπο μέχρι στιγμής. Οι κοραλλιογενείς σχηματισμοί είναι προστατευόμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να καταγραφούν καθότι αποτελούν ουσιαστικά τον εφαλτήριο τόπο της ζωής για όλο τον θαλάσσιο κόσμο. Εκεί γεννάνε τα ψάρια, όσα ζουν μέσα στον Αυρακικό κόλπο, εκεί ξεκινούν τη ζωή τους, εκεί αναπτύσσονται, εκεί προστατεύονται από θηρευτές και δεν είναι μόνο τα ψάρια, ξεκινάει και όλη η ζωή από το μικρό κόσμο. Βρήκαμε μια πολύ σημαντική έκταση, η οποία ήταν ίση με 3,58 τετραγωνικό χιλιόμετρα και ουσιαστικά, όπως βλέπετε, καλύπτει όλο το νότιο περιθώριο. Και εδώ είναι κάτι το οποίο, ακριβώς επειδή δεν γίνονται συχνά έρευνες, κάτι που παρατηρήσαμε με μια αλληλεπίθεση και γιατί χρησιμοποιήσαμε και παλαιότερες έρευνες, ήταν μια έρευνα που είχε γίνει στο Σόγωνο. Είχε γίνει πάλι το 2008, με τα ίδια συστήματα ακριβώς, και καταφέραμε και δημιουργήσαμε αυτό ακριβώς το χάρτη όπως ήταν και ο κόλπος, που βλέπουμε μια περιοχή με κοραλλιογενείς σχηματισμούς και πάνω ήταν εγκατεστημένες οι μυδοκαλλιέργειες που υπήρχαν εκεί, οι οποίες έχουν φύγει πριν το 2008. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδαμε εδώ. Ενώ το 2008, που είμαστε πολύ κοντά χρονικά στην απεγκατάσταση των ιχθυοκαλλιεργειών, τα γραμμικά στοιχεία που βλέπετε εδώ, που ήταν τα σκοινιά ουσιαστικά, είναι απολύτως εμφανή και είναι λογικό. Πηγαίνοντας στο 2016, βλέπουμε ότι τα στοιχεία είναι ακόμα εκεί. Ναι, μεν έχουν ατονίσει, αλλά παρότι έχουν περάσει 8 χρόνια από τότε, το σύστημα δεν τα έχει αφομοιώσει πλήρως, προσπαθεί, αλλά πρέπει προφανώς να το βοηθήσουμε κι εμείς. Και πρέπει οι έρευνες να συνεχιστούν για να φτάσουμε, όπως είπαμε, σε 8 χρόνια από σήμερα να μιλάμε για ένα καλύτερο βακτικό. Αυτά. Thank you.
Thank you.